Βρισκόμαστε στην πλατεία Βικτωρία. Όπω μπορείτε να δείτε, εδώ υπάρχουν δεκάδε μετανάστε από διάφορε χώρε. Όπω λένε χαρακτηριστικά, δεν θέλουν να μείνουν εδώ στην Ελλάδα, καθώ κοιμούνται είτε στα παγκάκια είτε στο δρόμο. Μετά τα νησιά, σειρά θα πάρει η κατασκευή ελεγχόμενων χώρων για πρόσφυγε και μετανάστε στην Ενδοχώρα. Η Κάτια Μακρύ αποκαλύπτει ποιε περιοχέ έχουν μπει στο μικροσκόπιο τη κυβέρνηση. Και μέχρι τώρα, Μαρέ, η κυβέρνηση προσανατολιζόταν στο να φτιάξει 10 τέτοιου χώρου στην υπόλοιπη Ελλάδα των 2.000 περίπου ανθρώπων. Τώρα αλλάζει γραμμή πλέψη και θα κατασκευάσει πολλά και μικρά τέτοια κέντρα. Οι 15 μπορεί και 20. Ας δούμε λοιπόν τις περιοχές που έχουν προεπιλεγεί. Είναι δύο στην Κρήτη, στο Ρέθιμνο και στο Ηράκλειο. Μετά είναι η Σπάρτη, η Μεσίνη και η Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, τρία εκεί. Δύο στη Δυτική Ελλάδα, στον Πύργο και την Αμφιλοχία. Τρίκαλα και Λάρισα στη Θεσσαλία. Γιάννενα, Άρτα Πρέβεζα στην Ήπειρο, τρία στη Στερεά Ελλάδα επίσης, Λαμία, Άμφισα, Θήβα και άλλα τρία στη Βόρεια Ελλάδα, στη Γρεβενά, στη Φλ, στα Γρεβενά, τη Φλόρινα και την Πιερία. Το σχέδιο είναι η πρόσβαση να γίνεται με κάρτα. Όλη η Ελλάδα hot spot από τη Θράκη. Όλη η Ελλάδα. Αυτά που μετράτε είναι 17 που βλέπουμε στο χάρτη. Μάρα θα είναι φαντάζομαι 15 με 20, μπορεί να είναι δηλαδή και λίγο περισσότερα ακόμα και από αυτά που παρακολουθούμε. Και η 500.000 άτομα. 500.000 άτομα ώστε να μεταφερθούν από τα νησιά. Η πρόσβαση θα είναι έλεγχο. Δηλαδή, με κάρτα εισόδου θα μπαίνουν, βγαίνουν τη μέρα, το βράδυ θα είναι μέσα, θα φιλοξενούνται μέσα. Οι επίσημε ανακοινώσει, ωστόσο, θα αργήσουν. Και γιατί θα αργήσουν, για να απορροφηθούν οι κραδασμοί πρώτα στα μνησιά και μετά να ανακοινώσουν την ενδοχώρα. Γιατί και εκεί, μάρα το αντιλαμβανόμαστε, θα υπάρχουν μεγάλε αντιδράσει.